στην αναβάθμιση του Λυκείου της Πεντάπολης προχωρά ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά. Σε 2 εβδομάδες και συγκεκριμένα στις 24 Σεπτεμβρίου θα δημοπρατηθεί το έργο συνολικού προϋπολογισμού 900.000 ευρώ. 24 Σεπτεμβρίου, σε λίγες μόνο ημέρες, σε λιγότερους από 17 ημέρες, θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να δημοπρατήσουμε ένα πολύ μεγάλο έργο επίσης στα όρια του Δήμου Εμμανουήλ Παπά που αφορά αυτή τη φορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θα δημοπρατήσουμε ένα έργο της τάξης των 900.000 ευρώ, τα οποία είναι χρήματα από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή από το ΕΣΠΑ, με τα οποία θα αναβαθμίσουμε το Λύκειο της Πεντάπολης. Παράλληλα, μέσα στην εβδομάδα ξεκινά και η ανέγερση του νέου δημοτικού σχολείου Νέου Σουλίου. Μέσα στην εβδομάδα θα αρχίσουν οι εργασίες ενός πολύ μεγάλου και πολύ σημαντικού αναπτυξιακού έργου, που είναι η ανέγερση ενός νέου δημοτικού σχολείου στο Νέο Σούλι, ενός έργου της τάξης του 1.740.000 ευρώ. Έχουμε κάνει όλη τη διαγωνιστική διαδικασία και ο ανάδοχος έχει ήδη μπει στο χώρο του οικοπαίδου, κάνει τις πρώτες εργασίες του και μέσα στην εβδομάδα θα αρχίσουν οι εξκαφές για τη θεμελίωση αυτού του πάρα πολύ σημαντικού έργου. Την ίδια ώρα ο Δήμαρχος κ. Νότας ανακοίνωσε ότι οι μηχανικοί του Δήμου δουλεύουν μελέτη για την κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στην κοινότητα του Νέου Σουλίου. Στα αμέσως επόμενα σχέδια του Δήμου είναι να δημιουργήσουμε μια όρημη μελέτη, την οποία οι μηχανικοί του Δήμου αυτή τη στιγμή τη δουλεύουν, για να κάνουμε έναν βρεφονηπιακό σταθμό εκεί που μας χρειάζεται, στο δημοτικό μας διαμέρισμα, στη μεγάλη μας δημοτική κοινότητα του Νέου Σουλίου, και πιστεύω αφού τελειώσουμε αυτή τη μελέτη θα την καταθέσουμε σε κάποιο χρηματοδοτικό πλαίσιο στήριξης, θα χρηματοδοτηθούμε και θα αποδώσουμε στην κοινωνία ένα ακόμα έργο που πραγματικά αλλάζει τον χάρτη στα θέματα της παιδείας και της εκπαίδευσης που έχουν να κάνουν με τον Δήμο Εμμανουήλ Παπά.